Ό,τι αφορά την Τουρκία, με την οποία θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι είμαστε ανοιχτοί σε θετικές προσεγγίσεις, αλλά απόλυτα κλειστοί σε εθνικές υποχωρήσεις. Και όσον αναφορά το προήμιο του πρωτοκόλλου και κυρίως όσα προβλέπει επί του πεδίου η αμυντική συνθήκη, αναγνωρίζουν τα δίκαιά μας και επιβεβαιώνουν την ισχύ μας. Μπορούν συνεπώς να φανούν διπλά χρήσιμα στην προσπάθειά μας να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη με τους γειτονές μας. Η δεύτερη σκέψη μου αφορά τα ενεργειακά. Η εμπειρία της Ουκρανίας μας διδάσκει ότι οι πόλεμοι δεν γίνονται πλέον μόνο με τα όπλα, αλλά και με τα καύσιμα. Και από την άποψη αυτή, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Αλεξανδρούπολη ως μια περιοχή όχι μόνο στρατηγικού, αλλά και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Είναι μια ελληνική πόλη υπερπολύτιμη για το ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα πολύτιμη για ολόκληρη τη Βαλκανική, αλλά και ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, καθώς μέσω αυτής θα μπορούν οι χώρες της Βαλκανικής να εφοδιάζονται με φυσικό αέριο, μειώνοντας γρήγορα την εξάρτησή τους από τη Ρωσία. Και αυτό εννοώ όταν μιλώ για συνολική αναβάθμιση του ρόλου της χώρας. Και σας ρωτώ ευθέως και θα ήθελα να απαντήσετε, κύριε Τσίπρα, σε αυτό το ερώτημα. Ωφελεί ή όχι τα εθνικά μας συμφέροντα η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην τόσο ευαίσθητη περιοχή της Θράκης? Καθαρές κουβέντες, παρακαλώ.